ξεκάθαρη θέση πως ουδέποτε, παρά τα όσα λέγονται, η ίδια δεν είπε ότι κινδυνεύει η ένταξη της Κνωσού στην UNESCO λόγω του περιβάλλοντα χώρου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ξεκαθάρισε ότι ούτως ή άλλως ο περιβάλλοντας χώρος δεν τιμάει την ιστορία και την έγκλη του μνημείου και πως όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να έχει φροντιστεί. Εγώ είπα ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταθέσει τον φάκελο για την Συριακή εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων. Από εκεί και πέρα, το μεγαλύτερο ή το πιο γνωστό, εάν θέλετε, από τα ανάκτορα αυτά, είναι τα ανάκτορα της Κνωσού. Ο περιβάλλον χώρος, ανεξαρτήτως UNESCO, δεν είναι αυτός ο οποίος αρμόζει σε ένα μνημείο που έχει αυτή την έγκλη της Κνωσού και αυτή την τεράστια σημασία της Κνωσού. Γι' αυτό τον Μάρτιο, από κοινού με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, είπαμε ότι ο περιβάλλον χώρος πρέπει να βελτιωθεί, διότι αυτό θα βοηθήσει σε κάθε περίπτωση στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης εγγραφής. Η κυρία Μενδώνη, που ξεκίνησε σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης τριήμερη επίσκεψη στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, αναφέρθηκε και στο δικταίο άνδρο και την προώθηση του αιτήματος να ανακληθεί η επισκεψιμότητα και να αρχίσουν οι εργασίες, απαντώντας υπό το βάρος των αντιδράσεων των κατοίκων του οροπεδίου ότι είναι μια απόφαση που πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να ληφθεί, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται κονδύλια περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να σταθμίσουμε, εάν θέλουμε το έργο να υλοποιηθεί στην ώρα του, εάν θέλουμε να απορροφηθούν και να μην χαθούν οι πόροι των 16 περίπου εκατομμυρίων που έχουν δεσμευθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Ταμείο Ανάκαμψης, και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Η κυρία Μενδώνη απάντησε και στα όσα έχουν προκύψει με το περίφημο φυρμάνι, με επίκεντρο την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, επισημένοντας ξεκάθαρα ότι φυρμάνι δεν υπάρχει και δεν υπήρξε και πως η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών έχει πετύχει τα περισσότερα από όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε φυρμάνι. Αυτό για μας είναι εμπεδομένο. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, η οποία έχει την γνώση. Λογικό είναι να έχει τη γνώση, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι. Αύριο η κυρία Μενδώνη, η οποία ευχαρίστησε το Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεργασία, θα παραβρεθεί σε σεμινάριο που θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με τη συμμετοχή επιστημόνων από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα μνημεία και τους τρόπους προστασίας τους. Για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για τα έργα τα οποία πρέπει να ενταχθούν, έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν και είναι σημαντικά. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ για όλα τα έργα και σε όλη την Κρήτη. Αυτό που προσπαθούμε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού σε όλο το νησί και μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για αυτή τη συνεργασία.